Ψυχραιμία λοιπόν απαιτείται, οι εξελίξεις είναι συνεχείς και αλλάζουν μονίμως τα δεδομένα και δεν ξέρω αν η κυβέρνηση έχει συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορούν πλέον να μένουν άλλο οι πρόσφυγες και οι μετανάστες στα νησιά. Νομίζω ότι με την έκκληση του Δημάρχου αλλά και των επικεφαλής των άλλων συνδυασμών θα πρέπει να την πάρουμε της μετρητής και να τη μεταφράσει ο καθένας προσωπικά στη δική του συμπεριφορά. Όλο αυτό το διάστημα των τελευταίων ημερών είχαμε πάλι την εμφάνιση ακραίων στοιχείων, ανθρώπων οι οποίοι δεν συνειδητοποιούν την ουσία της υπόθεσης, νομίζουν ότι κατέχουν την απόλυτη αλήθεια και προσπαθούν... Κυρίως νομίζουν ότι μπορούν να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους. Να δώσουν, ναι, ναι. Ελλειψικρά τους βέβαια. Θα έλεγα να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί και να μην χρησιμοποιούν επιθετικές εκφράσεις και ακραίες εκφράσεις και απειλές κατά πάντων από το Facebook. Είτε και ενέργειες, έτσι. Εννοείται είτε και ενέργειες, διότι όλα αυτά δεν οδηγούν σε κανένα καλό αποτέλεσμα. Γιατί? Πρώτα απ' όλα γιατί τα πράγματα αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή. Δηλαδή κάτι που είναι σήμερα επίκαιρο, αύριο το πρωί δεν είναι επίκαιρο. Δεύτερον, επειδή θα πρέπει όλοι μας, οι νησιώτες, να κάνουμε ένα δώρο στον Ταγίπ Ερντογκάν. Τι δώρο? Ας είναι ένα κέρασμα αρακί, ας πούμε, που είναι οι Τούρκοι. Ένα δώρο, διότι με τις ενέργειές του Ερντογκάν ξύπνησε την Ευρώπη. Και ξύπνησε και την Ελλάδα. Για την Ευρώπη δεν ξέρω, αλλά η Ελλάδα έχω την εντύπωση ότι μόλις προχθές κατάλαβε ότι υπάρχει πρόβλημα μεταναστευτικό προσφυγικό. Είδαμε χαρά να φράσονται τα σύνορα στον Εύρο. Στον Εύρο είναι εύκολο όμως να φυλάχθουν. Φυλάχτηκαν όμως. Είδαμε χαρά τον Πρωθυπουργό να πετάει το ελικόπτερο. Είδαμε χαρά την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ούρσουλα. Η Ούρσουλα, η κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε κομμάτι, να μην το ξεχνάμε αυτό, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τα σύνορα είναι σύνορα της Ευρώπης. Με μεγάλη λοιπόν χαρά τους είδα και πραγματικά είναι κάτι πάρα πολύ παρήγορο. Όμως αυτό ακριβώς συμβαίνει στα νησιά μας μια πενταετία. Δεν τους είδα να πετάξουν εδώ ούτε τον κύριο Τσίπρα ούτε τον κύριο Μητσοτάκη. Ο Τσίπρας ήρθε και μας είπε ότι θα μένουν εδώ 72 ώρες. Άρα λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά όσο μπορούμε πιο ψύχρεμα. Μέχρι σήμερα υπήρχε ένας πολύ σοβαρός λόγος παραμονής των μεταναστών προσφύγων στα νησιά. Ποιος ήταν, μας έλεγαν. Η ερμηνεία που έδιναν για την επαναπροώθηση ότι πρέπει να εξεταστεί το άσυλο εδώ για να φύγουν μετά και από εδώ. Ή μπήκαν, έλεγαν στα νησιά, έχουμε συμφωνήσει με την Τουρκία, αν φύγουν από τα νησιά δεν μπορούν αυτοί στους οποίους δεν παραχωρείται άσυλο να επιστρέψουν στην Τουρκία. Αυτό το αφήγημα δεν υπάρχει. Τέλος. Τελείωσε. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία κάνει ευθύτατη επίθεση και στα νησιά και στον Εύρο. Αυτό που έκανε μέχρι πρότινος συγκαλυμμένα, το κάνει πλέον επισήμως. Και προκάλυπτα. Ποια επιστροφή? Δεν υπάρχουν επιστροφές. Κατά τη δική μου τη γνώμη, δεν υπάρχει και άσυλο. Το λέω με ποια έννοια? Με την έννοια ότι το εξετάζουμε το άσυλο, σε αυτούς οι οποίοι τους δίνουμε το άσυλο θα μείνουν εδώ, σε αυτούς τους οποίους δεν δίνουμε το άσυλο, δεν μπορούμε να τους απελάσουμε πουθενά. Άρα όποιος έρχεται, μένει. Ούτως ή άλλως έχει παγώσει η διαδικασία για ένα μήνα. Άρα λοιπόν, έχουμε και λέμε, το αφήγημα, το κάδρο, το οποίο έλεγε αυτοί μένουν στην νησιά για αυτόν τον λόγο, δεν υπάρχει. Τούτη την ώρα, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, με μεγάλη υπομονή που πρέπει να κάνουμε στα νησιά όλοι και ψυχραιμία, πρέπει να λέμε στην κυβέρνηση. Γιατί σήμερα δεν πήρες 500 άτομα από τη Μυτιλήνη και 500 για Τυχείο? Πού να τους πάω? Στην Ελδοχώρα. Εσείς οι ίδιοι είπατε για σημεία κράτησης στην Ελδοχώρα. Πηγαίνετε τους εκεί. Για ποιο ναι, λόγο αλλά για τις μισές θέσεις είχαν πει. Για ποιο λόγο είναι εδώ? Εδώ έτσι κι αλλιώς και με την μεγάλη φύλαξη των συνόρων έχουμε μέρες που έχουμε 500 άτομα, στη 1500 στη Μυτιλήνη. Άρα, το νούμερο το οποίο μεσολαβεί στα νησιά για καταγραφή μεταναστών προσφύγων υπάρχει, υφίσταται. Εμείς το έχουμε καθημερινά. Δεν υπάρχει κανείς λόγος να είναι στη Βιάλ σήμερα 7.000 άνθρωποι και κανείς λόγος να είναι στη Μόρια 22.000-23.000.
Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Πρέπει να το εξηγούμε στην κυβέρνηση και να περιμένουμε μια λογική απάντηση. Πρέπει να μας πούνε μια λογική απάντηση. Εντάξει, να πούνε, ρε φίλε, αυτό δεν μπορεί να γίνει αύριο. Να μην γίνει αύριο. Να γίνει σταδιακά. Θέλετε να πούμε μέχρι το καλοκαίρι. Θα πρέπει να φεύγουν κάθε μέρα από 400 άνθρωποι. Δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει αυτή η κατάσταση. Αυτή τη στιγμή πάντως, με τον ίδιο τρόπο που ο κ. Μηταράκης υποσχέθηκε ότι σε τρεις μέρες θα φύγουν αυτοί οι οποίοι ήρθαν προχθές, οι 500 δηλαδή, στοιχείο, κατά τον ίδιο λόγο, κάθε δύο μέρες, τρεις, πρέπει να φύγουν οι 500. Πρέπει να καταλάβουν. Επιμένει πάντως στα κλειστά κέντρα ο ίδιος. Ναι, μα πρέπει να καταλάβουν ότι στα νησιά δημιουργούν εκρήξεις. Αυτή τη στιγμή, μην ξεχνάμε ποιος έφερε τα ΜΑΤ. Μην ξεχνάμε ποιος ματοκύλησε στα νησιά. Μην ξεχνάμε ποιος έφερε πάλι στον αφρό ακροδεξιά, ακραία, βία στοιχεία. Αυτό το έκανε η κυβέρνηση. Εκείνη έχει την ευθύνη για όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει. Και εκείνη έχει την ευθύνη που δεν καταλάβαινε μέχρι τώρα όσες νυφάλιες φωνές, αν θέλεις και δικό της τελεχών κυρίως, τις έλεγαν δεν πρέπει να μένει κανένα στα νησιά. Η απάντηση ήταν μα έχουμε συμφωνήσει. Αυτό δεν υπάρχει πλέον. Έχουμε άλλο κάδρο. Έχουμε άλλο πίνακα. Αυτό δεν υπάρχει. Τελείωσε. Πέθανε. Άρα λοιπόν θα πρέπει η κυβέρνηση να καταλάβει, να πιέσουμε κι εμείς ότι δεν υπάρχει σήμερα κανένας λόγος, κανένας, για παραμονή κανενός μετανάστη. Πώς βγάζει τα νησιά μας. Εκτός από το ότι να μην τα βάλουμε την υπόλοιπη Ελλάδα. Μα είναι πρόβλημα της Ελλάδας. Δεν το καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό είπα ότι πρέπει να κάνουμε δώρο του Ερντογάν. Πότε κατάλαβε η Ελλάδα ότι είναι πρόβλημά της. Όταν είχε 22.000 στη Μόρια, όταν είχε 7.000 στη Βιάλ, βγήκε η Ελλάδα να πει, όχι, το έγινε στον Εύρο. Δηλαδή βγήκε ο Ερντογάν και μας έκανε ένα μεγάλο δώρο. Στα νησιά εννοώ. Στα νησιά εννοώ. Και ένα μεγάλο δώρο, να σου πω, και στην Ελλάδα συνολικότερα, γιατί μας ξύπνησε. Μας ξύπνησε από ένα λίθαργο, έχοντας την αυταπάτη εμείς ότι αυτοί που δεν παρέχονται άσυλο θα τους πάρει πίσω. Ποιος θα πάρει πίσω. Αφού το λέει ευθέως, απειλεί όχι την Ελλάδα, απειλεί την Ευρώπη με εκατομμύρια. Και κάτι τελευταίο, να το έχουμε στο μυαλό μας. Σήμερα το πρωί άνοιξε για πρώτη φορά η πρεσβεία της Λιβύης, το Χαφτάρ εννοώ, το στρατηγό Χαφτάρ, στην Δαμασκό. Αυτό σημαίνει ότι είναι πλήρης πλέον η στήριξη της Ρωσίας και προς τη Λιβύη, το Χαφτάρ εννοώ, και προς τον Άσαντ. Και αυτό σημαίνει πλέον ότι η σύγκρουση με τον Ερντογάν είναι με τοπική. Θα τη δούμε τις επόμενες μέρες. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.